Εγώ και απαντάτε εσείς. Παρακαλώ. Σας. Λοιπόν, είναι απροκάλυπτη η προσπάθεια που έχει γίνει πάρα πολλές φορές για τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Και όσο η κυβέρνηση, δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, θα ορίζει τους προϊσταμένους του Αρείου Πάγου και των άλλων δικαστηρίων, αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Δηλαδή διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό. Κάνατε πρόβλημα. Και εσείς τώρα μιλάτε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Κανονικά. Δηλαδή η προσπάθεια. Προσπάθεια χειραγώγηση. Προσπάθεια. Οι αντιστάσεις είναι μεγάλες. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ως πολίτης λέω ότι έχω. Οι αντιστάσεις είναι μεγάλες, αλλά εντάξει. Δεν χάνω όμως εγώ πολίτης. Και μόνο να δείτε το σκεπτικό της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, μάλιστα για τις καθαρίστριες, οι ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Για τους ομολογιούχους, να πούμε, ήταν ρητή διαβεβαίωση του κυρίου Βενιζέλου πάλι, ο οποίος τότε είχε προϊστατό της ιστορίας του PSI σε σχέση με την κάλυψή τους. Εμείς έχουμε δώσει πλήρη και το γνωρίζουν σε συνεργασία μαζί τους. Έχουμε δώσει μια πλήρη δεσμευτική πρόταση για αυτό το θέμα. Να σας πω τώρα σε σχέση με τη Βουλή και με, με αυτό το πάρα πολύ σοβαρό και μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει. Πρώτον, εάν μας πει κανείς το γιατί έκλεισε η Βουλή, ακόμα τώρα που μιλάμε, δύο εβδομάδες μετά, τότε μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ακούστε και η δικαιολογία εξαντλήθηκε αυτό για διευκόλυνση των νέων υπουργών λόγω ανασχηματισμού, είπατε. Σας παρακαλώ. Ήμασταν κλειστοί 15 μέρες το Πάσχα. Ήμασταν κλειστοί ύστερα 15 μέρες εν ώψη των εκλογών και ξανακλείσαμε. Ενώ το νομοθετικό έργο είναι να και ενώ είναι 100 τουλάχιστον, εκ των οποίων 60 με 70 αρκετά σοβαρές. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί το κοινό αίσθημα εδώ και πάρα πολύ χρόνια γιατί να κλείνει η Βουλή αυτή. Όμως δεν έκλεισε. Πέρσι δεν έκλεισε. Όχι, 15 μέρες το Πάσχα κλείνει. Πρόπερσι δεν έκλεισε καθόλου το καλοκαίρι, δεν γίναν θερινά τμήματα και πέρσι έκλεισε πολύ καθυστερημένα. Είχαμε εκλογές. Λοιπόν, μετά τις εκλογές λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε, 60 με 70 περιπτώσεις δικογραφίες από τις 110 έχουν κατατεθεί και δεν συζητιούνται και για αρκετές εξ αυτών προφανώς δεν θα ξανασυζητηθούν, ας πούμε. Μπαίνει και η παραγραφή στη μέση. Εμείς λέμε ευθέως πως ένας από τους λόγους, διότι φαίνεται πως υπάρχουν και άλλοι, ήταν σε σχέση και με αυτή την δικογραφία. Εντάξει, μην μείνουμε πολύ στο θέμα αυτό, γιατί το συζητήσατε δηλαδή χθες και θα πει ο κόσμος δεν έχετε άλλα θέματα να συζητήσετε. Να τελειώσουμε. Βενιζέλου, έτσι. Κύριε Παπαδάκη, λέω στο φίλο τον Νίκο τον Βούτση ένα πράγμα. Και ανοιχτή να ήταν η Βουλή, που δεν είναι η πρώτη φορά που κλείνει η Βουλή νωρίτερα, και επί Καραμαλή την κλείσαμε και μας έλεγαν τα ίδια πράγματα την εποχή. Το Πάσο, το ξαναθυμίζω το Πάσο, όχι την τακτική αυτή. Αλλά του λέω του κ. Βούτση ένα πράγμα. Και πάλι με την ιδιότητα και του καθηγητή. Και να ήταν ανοιχτή η Βουλή. Μάλιστα. Αν δει τη διαδικασία του 86. Θέλω να πάμε παρακάτω. Θέλω να πάμε παρακάτω. Θέλω να πάμε παρακάτω. Δεν γινόταν. Θέλω να πάμε παρακάτω. Όλα τα προλαβαίνουμε. Θέλω να πάμε παρακάτω για να προλάβουμε.